Με ρήψεις νερού και δακρυγόνα, η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει το πλήθος των μεταναστών που ξεσηκώθηκε με αφορμή τις κακές συνθήκες διαβίωσης σε κέντρο κράτησης στη Λιθουανία. Σχεδόν 4.000 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμής φέτος σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής. Το 2020 ήταν μόλις 80. Πάνω από τα 2/3 είναι οι Ιρακινοί υπήκοοι που εισέρχονται στη χώρα μέσω του Μίνσκ. Λιθουανοί και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορούν τις αρχές της Λευκορωσίας για την οργάνωση των παράνομων διελεύσεων μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί πρόκληση του καθεστώτος Λουκασέγκο. Είναι εντελώς απαράδεκτο και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι καθώς δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λιθουανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ζώνης Σέγγεν είναι υποχρεωμένες να αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας καταγγέλει ότι οι μετανάστες χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει επιβάλει σειρά κυρώσεων κατά του καθεστώτος της Λευκορωσίας. Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν τον Ιούνιο, αφού το Λουκασέγκο διεκδίκησε την νίκη στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί νοθευμένες. Προηγουμένως είχε ηγηθεί μιας βάναυσης εκστρατείας για την καταστολή των διαδηλωτών και τη φυλάκιση των πολιτικών του αντιπάλων. Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ήλβα Γιόχανσον είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει άμεση χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ και θα στείλει μια ομάδα στη χώρα, ενώ θα μεριμνήσει για την πρόσθετη ασφάλεια των σύνορων.